Και σε αυτό το επεισόδιο σας έχω κάτι πολύ πολύ ιδιαίτερο. Θα μάθουμε πώς θα κάνουμε με αυτό εδώ το μηχάνημα, τεραν, τον αερογράφο μας. Τον αγαπημένο μας αερογράφο, με τον οποίο κάνουμε απίστευτο baby boomer, τρομερές φωτοσκιάς, απίστευτα stencils, δεν το συζητάμε, laces, τρομερά πράγματα. Σε αυτό εδώ το επεισόδιο λοιπόν θα δούμε πού άλλο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον αγαπημένο μας αερογράφο πέρα από τα νυχάκια μας, γιατί τον έχουμε που τον έχουμε και μπορεί να τον χρησιμοποιούμε μόνο σε 2 στις 10 πελάτησές μας. Θα τον αφήσουμε στο ράφι να κάθεται? Όχι! Να ξέρετε ότι με τον αερογράφο μπορείτε να κάνετε πολύ ωραίο άπλωμα του μακιγιάζ, make-up. Μπορείτε να κάνετε ωραίες φωτοσκιάσεις, contouring στο make-up. Αυτά όμως εγώ δεν ξέρω να σας τα δείξω, διότι εγώ δεν είμαι make-up artist. Απλά τα πράγματα. Αλλά το χόμπι μου που είναι το τατού και δεν το ξέρατε, ναι, φιλοξενεί και τον αερογράφο μέσα του, όχι στο μόνιμο τατουάζ, αλλά στο τατουάζ το οποίο είναι για λίγες μέρες. Το αποτέλεσμα, πολύ καλύτερο από χένα, θα έλεγα 98 με 99%, μην πω 100% αληθινό, σαν το κανονικό, εύκολα και γρήγορα έχετε ένα απίστευτο τατουάζ με αερογράφο για αρκετές ημέρες. Και πάμε να δουμευτείς αμέσως, χρησιμοποιώντας τον αγαπημένο μου Δημήτρη ως μοντέλο. Σε ευχαριστώ Δημήτρη μου που σήμερα θα κάτσεις. Στο τέλος της εκπομπής θα έχεις και ένα πολύ ωραίο τατουάζ, δεν το ζητάμε. For free. Λοιπόν, πάμε να δουμευτείς αμέσως σε αληθινό μοντέλο πώς θα κάνετε την τέλεια εφαρμογή αερογράφου για ένα τατουάζ λίγου καιρού. Τώρα, πόσο κρατάει? Νομίζω γύρω στις 2 εβδομάδες, όσο κρατάει και η χένα. Αλλά απλώνει πολύ καλύτερα, έχει καλύτερο αποτέλεσμα και σβήνει πολύ πιο ομοιόμορφα και όχι σε κοιλίδες. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Το βασικότερο είναι να καθαρίσουμε την περιοχή πάρα πολύ καλά στην οποία θα εφαρμόσουμε τον αερογράφο μας. Εγώ καθαρίζω με λοσιόν 75%. Η επόμενη κίνηση θα είναι να διαλέξουμε το stencil μας και να το εφαρμόσουμε σωστά πάνω στο δέρμα. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στο πώς ξεκολλάμε το stencil. Δεν πρέπει να κάνουμε άγαλμες κινήσεις, γιατί το stencil περιέχει μικρά κομματάκια τα οποία, αν δεν είμαστε προσεκτικοί, μπορεί και να τα σκίσουμε. Και μετά πάμε να εφαρμόσουμε στο σημείο που θέλουμε το stencil. Πρέπει να προσέξουμε ακριβώς που θέλουμε να το βάλουμε, διότι αν το βάλουμε δεν κάνει να το ξεκολλήσουμε. Το σημείο που θα πάμε να το ακουμπήσουμε, στο σημείο αυτό ακριβώς θα πρέπει και να γίνει η εφαρμογή. Απαλές κινήσεις, θα μπονάρουμε το χέρι μας και εφόσον κολλήσει συμμετρικά, μετά πάμε και πατάμε να κολλήσει τέλεια. Επειδή ο αερογράφος μας μπορεί να βγάλει σκιά προς τα έξω και αυτό δεν το θέλουμε, θα πάμε να βάλουμε μεμβράνη. Η επόμενη κίνησή μου είναι να πάρω τον αερογράφο μου και να βάλω μέσα ειδικό χρώμα για τατουάζ δέρματος. Δεν βάζουμε οποιοδήποτε χρώμα, πρέπει να είναι ειδικό airbrush tattoo η κατηγορία του. Τώρα ξεκινάμε τη διαδικασία. Θα προσθέσω λίγο χαρτοτενία γιατί βλέπω ότι κουνιέται το nylon και δεν θέλω να έχω κάποιο ατύχημα. Ήδη όμως βλέπετε ότι έχει αποκτήσει χρώμα εδώ πέρα το μοντέλο μας. Αλλά για λόγους σιγουριάς, εγώ ήρθα να θωρακίσω λίγο καλύτερα τις ταινίες μου εδώ πέρα, γιατί θέλω ένα καθαρό αποτέλεσμα. Έτοιμη? Φιάμε. Κρατάω την απόσταση που χρειάζεται για να έχει, έτσι ώστε
το χρώμα να μην σβολιάζει. Αν δείτε, αν σταματήσω τώρα, θα δείτε ότι έχει φύγει λίγο γύρω-γύρω χρώμα, που σημαίνει ότι αν εμείς δεν είχαμε θωρακίσει το δέρμα γύρω-γύρω, αυτό το γύρω-γύρω χρώμα θα είχε βγει πάνω στο δέρμα του μοντέλου μας. Κάτι που δεν το θέλουμε, όχι. Τελειώνουμε με το χρώμα μας και αφήνουμε το μοντέλο μας να ξεκουραστεί για 10 λεπτά, έτσι ώστε να στεγνώσει το χρώμα μας, και μετά από 10 λεπτά αφαιρούμε τις μεμβράνες. Θα αρχίσω προσεκτικά να αφαιρώ τις ζελατίνες μου που έχω βάλει γύρω από το stencil, έτσι ώστε να μείνει μόνο το stencil, εντάξει. Ερμής και το δέρμα του μοντέλου μου, οπότε βλέπετε δεν έχουμε κανένα ατύχημα. Είναι πεντακάθαρο το δέρμα, που σημαίνει ότι δεν βάψαμε γύρω γύρω. Θα αφήσουμε όμως το stencil για 10 λεπτά να στεγνώσει και ύστερα θα αφαιρέσουμε και το stencil να δούμε το αποτέλεσμα. Έχουν περάσει τα 10 λεπτά και πάμε να αφαιρέσουμε το stencil μας. Προσεκτικά, σιγά σιγά βγαίνει από το δέρμα. Απαλά-απαλά πρέπει να το βγάλουμε, έτσι. Απαλά-απαλά, με όμορφο τρόπο. Είναι σημαντικό να αφαιρείτε το stencil απαλά και με όμορφο τρόπο. Και ταραμ! Να το αποτέλεσμά μας! Έχετε ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα με τατουάζ αερογράφου. Είδατε, ήταν εύκολο, πανεύκολο και γρήγορο. Δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Και να, μια ακόμα χρήση, στην οποία μπορούμε εμείς να χρησιμοποιήσουμε τον αερογράφο μας, χωρίς να κοπιάσουμε ιδιαίτερα και να κάνουμε και άλλα πράγματα πέρα των νυχιών. Αυτό ήταν ένα εξτρά σεμινάριο, θα έλεγα, ή ένα εξτρά tip, δεν ξέρω, μια εξτρά εκπομπή. Έτσι, γιατί το καλοκαίρι με έχει πάρα πολύ εμπνευσμένο. Με πνέει το καλοκαίρι, βρε παιδιά, να κάνω πολλά πράγματα. Και έτσι, πέρα από τα υπέροχα πράγματα που κάνουμε με τον αερογράφο στα νύχια μας, είπα να σας δείξω πώς θα κάνετε και ένα τατουάζ με αερογράφο. Μια και τον έχετε, εκμεταλλευτείτε το. Αερογράφος, είτε στα νύχια μας, είτε στο δέρμα μας, είτε στο μακιγιάζ μας. Για όσους βάφονται. Η χρήση δεν είναι μία, οι χρήσεις είναι πολλές. Ένα μαγικό μηχανηματάκι το οποίο, αν μάζεσαι να το χρησιμοποιείς, κάνεις πολλά πολλά πράγματα. Ένα μηχανηματάκι το οποίο κάνει το τέλειο baby boomer, κάνει εξαιρετικές φωτοσκιάσεις και γιατί όχι και super tattoo σε πολύ γρήγορο χρόνο. Εγώ ανανεώνω το ραντεβού μαζί σας για την επόμενη εβδομάδα και μέχρι τότε δεν θέλω ποτέ, μα ποτέ να ξεχνάτε πως η ζωή θέλει χρώμα. Χρησιμοποιώντας τον αγαπημένο μου Δημήτρη ως μοντέλο. Σε ευχαριστώ, Δημήτρη μου, που σήμερα θα κάτσεις. Στο τέλος της εκπομπής θα έχεις και ένα πολύ ωραίο τατουάζ, δεν το ζητάμε.